σε ένα τέτοιο κλάδο που δοκιμάζεται, θα έλεγα, σε όλα τα σημεία και τα θέματα ασφάλειας και υγείας και τα θέματα των περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τα θέματα του κοινωνικού αντίκτυπου, του social license και γενικότερα θέματα βιωσιμότητας αλλά και υπευθυνότητας, αυτό που λέμε responsible mining και sustainable mining. Λοιπόν, σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται σε όλα αυτά, θα έλεγα ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις που βραβεύουν, θα έλεγα, αυτούς που δημιουργούν τον πλούτο και μάλιστα με συμβάλλοντας στην καινοτομία, μόνο σε θετική κατεύθυνση μπορεί να είναι και νομίζω ότι θα πρέπει, απαιτείται, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με μεγαλύτερη θέρμη στο μέλλον. Χάρηκα πολύ που είδα αυτή την εκδήλωση και θα ήθελα να συγχαρώ και την εταιρεία Μπούσιας για την πρωτοβουλία που έχει πάρει. Το να βραβεύουμε το καλό παράδειγμα έχει σίγουρα πολλαπλά ωφέλη. Κινητοποιεί, είναι ένα κίνητρο για πολλοί κόσμο και εγώ ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα, επειδή ήμουν μέλος της Κριτικής Επιτροπής, διάβασα τους φακέλους και είδα την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από πολλές εταιρείες, όχι μία. Δηλαδή ξεχώρισαν, ήταν εντυπωσιακά και ιδιαίτερα εγώ θα επικεντρωθώ στο κομμάτι της αυτό που λέμε Health, Safety and Environment, η υγιεινή, περιβάλλον και ασφάλεια, τα οποία πραγματικά είδα πολύ ψηλών προδιαγραφών, διεθνών προδιαγραφών επιδόσεις από τις εταιρείες και θεωρώ ότι σίγουρα βοηθάει και τον εξορυκτικό κλάδο αλλά και το δικό μας, γιατί υπήρξαν και κάποια πράγματα τα οποία νομίζω θα τα κρατήσω σαν ιδέες και θα τα συζητήσουμε και με τις εταιρείες που επιβλέπουμε στο δικό μας το χώρο. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι για αυτή την τιμητική βράβευση, την οποία την παραλαμβάνουμε για έναν οργανισμό που είναι σχεδόν 100 χρόνια ταγμένο στην υπηρεσία της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την αφιερώνουμε σε όλους όσους δούλεψαν ώστε σήμερα η εξορυκτική βιομηχανία με βιώσιμο τρόπο να παράγει πάνω από το 3% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος της χώρας, παρέχοντας πάνω από 100.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας με πάνω από 5% στις εξαγωγές της Ελλάδας. Και παραλαμβάνω αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των εργαζομένων μας στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας πιστεύει ακράδαντα στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και σήμερα έχει την ευκαιρία να τιμηθεί για πολλές από αυτές τις πρακτικές. Αισθανόμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ανοίγουμε δρόμους στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, της σύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και με την εταιρική μας διακυβέρνηση. Η Μπούσιας Communications μας έδωσε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να τιμηθούμε αλλά και να αισθανθούμε υπερήφανοι που εργαζόμαστε για το σύνολο της εθνικής οικονομίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κριτική Επιτροπή και το Μπούσιας για την τιμή που μας έκανε και μας ονόμασε και εταιρεία της χρονιάς και βράβευσε και αρκετές από τις προτάσεις μας. Και θέλουμε να δράσει ο θεσμός των Mining Awards του Μπούσια σαν σημείο προβολής των καλών πρακτικών ολόκληρου του εξορυκτικού κλάδου. Σας ευχαριστούμε από όλους τους συναδέλφους μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη βράβευση, γιατί δείχνεται ο πολύ σημαντικός ρόλος που παίζει η αποκατάσταση των ορυχείων στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αναδεικνύεται ο πολύτιμος ρόλος της αποκατάστασης στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Η αξία της βράβευσης είναι μεγάλη, διότι μέσω αυτού του βραβείου, αφενός με είναι τιμητικό, δεύτερον μέσω αυτού του βραβείου βρίσκουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και ιδέες με τους συναδέλφους που είναι εδώ, έτσι ώστε να χτίσουμε μαζί ένα βιώσιμο μέλλον για τον ορυκτό πλούτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έχετε κάνει με την βράβευση σήμερα. Σήμερα ο διευθυντής μας, ο κ. Πέτρος Μαραμπούτης, δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί, αλλά όλη η εταιρεία είναι ενθουσιασμένη και συγκινημένη για αυτή τη βράβευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα έλεγα ότι είναι γεγονός πως η ελληνική βιομηχανία και ειδικότερα ο μεταλλευτικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται ο ελληνικός χρυσός έχει λίγα γνωστά στον κόσμο και ακόμα λιγότερα προβάλλονται γι' αυτόν. Οπότε είμαστε ευτυχείς που υπάρχει ένας τέτοιος θεσμός, όπως αυτός των Mining Awards, που πλέον αναδεικνύει εκτός από την οικονομική συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας και τις βέλτιστες πρακτικές των εταιριών.
καθώς και τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν απέναντι στους ανθρώπους τους, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Είμαστε λοιπόν περήφανοι που σήμερα διακρίθηκαν ορισμένες από τις κορυφαίες πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουμε στα μεταλλεία Κασάνδρας και ευχαριστούμε πολύ την Busias Communications γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη διοργανώτρια εταιρεία, τη Busias, και την Κρητική Επιτροπή, η οποία έκανε την τιμή να μας δώσει αυτό το βραβείο. Είναι τιμητική αυτή η διάκριση για εμάς. Είναι μια επιβράβευση των ενεργειών, των δράσεων και των προσπαθειών που κάνουμε για την ανάδειξη του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας και συγκεκριμένα για το Μάρμαρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα βραβεία μας. Πήραμε για την Όρντια 2 χρυσά. Το ένα αφορά την υπόγεια εξόρυξη στα Λατομία Βόλακα, όπου έχουμε κάνει πρότυπα συστήματα υπόγειας εξόρυξης εκεί με πάρα πολλές τεχνολογίες εχμής. Και το άλλο φορά τη μονάδα μας επεξεργασίας στη Λυκόβρηση, που επίσης είναι ένα tailor-made εργοστάσιο δημιουργημένο από εμάς ακριβώς για τις ανάγκες επεξεργασίας των πλακών μαρμάρου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και την ομάδα μας που η προσπάθεια αυτή που κάνουμε σε διάφορα επίπεδα και στον τομέα της ανακύκλωσης των εξορυκτικών αποβλήτων και στο το κομμάτι της εξέλιξης της εξορυκτικής διαδικασίας, αλλά και στην υγεία και την ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και την ομάδα μας, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που πετύχαμε αυτή τη διάκριση σε αυτούς τους τρεις τομείς. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι να εισπράττεις την επιβράβευση για κάτι το οποίο κάνεις και ειλικρινά χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Σήμερα βραβεύεται η επιχειρηματικότητα, η παραγωγικότητα, η καινοτομία και η αφοσίωση στο καθήκον. Θα ήθελα να αφιερώσω όλο αυτό το βραβείο που πήρε η εταιρεία μου στον πατέρα μου, ο οποίος έφυγε πριν 2 χρόνια, στην οικογένειά μου με την οποία συνεργαζόμαστε και σε όλους τους συνεργάτες που δουλεύουν στην Κίμολο και όχι μόνο, και στον Πειραιά και παντού. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα.